Οπωσδήποτε το ζήτημα της εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, που κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες και παιδιά τα θύματα, ιδιαίτερα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, είναι ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο. Με αυτή την έννοια παρακολουθούμε πάντα με προσοχή όλες αυτές τις ενημερώσεις, προσπαθώντας να δούμε και τις βαθύτερες αιτίες όλων της δράσης αυτών των κυκλωμάτων, των εγκληματικών κυκλωμάτων. Θα ήθελα με αυτή την έννοια να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στα 20 χρόνια δράσης από τη Συμφωνία του Παλέρμο, ποια είναι η εκτίμηση σε σχέση με την δράση τέτοιων εγκληματικών κυκλωμάτων, με την έννοια ότι έχουν αυξηθεί λόγω της φωτιάς του υπεραλληστικού πολέμου, που δεν είναι μόνο στο έδαφος της Ουκρανίας, είναι τώρα και η σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ. Αν με βάση την άνοδο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών έχει αυξηθεί επί της ουσίας και τα θύματα, αλλά προφανώς και η ευρύτητα της δράσης τέτοιων εγκληματικών κυκλωμάτων. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς αυτό είναι κατά τη γνώμη μας και το λίπασμα που αναπτύσσονται αυτά τα κυκλώματα των διακινητών. Ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή το έθεσε και η Υπουργός, με αφορμή τα μέτρα και τις συμφωνίες που υπάρχουν. Βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι πολλά από τα θύματα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση του υπεραλληστικού πολέμου, της ανελαίτης εκμετάλλευσης, ακολουθούν ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους για να μπορέσουν να βρουν μία καλύτερη ζωή, έστω να επιβιώσουν. Και με αυτή την έννοια πάντα μας προβληματίζει ποιο πρόχνει τους ξεριζωμένους στα δίχτυα τέτοιων κυκλωμάτων διακινητών. Δηλαδή, για ποιο λόγο αναζητούνται. Επιβεβαιώνεται ότι οι φράχτες, η καταστολή επαναπροωθήσει, απελάσσει, ο εγκλωβισμός τους στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην πραγματικότητα δεν σταματά το ταξίδι των απελπισμένων, που διακινδυνεύουν ακόμα και τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους. Και με αυτή την έννοια ήθελα να ρωτήσω πώς θα επιδράσουν στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών οι συμφωνίες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, στο όνομα της αποτροπής και της καταπολέμησης, όπως λέτε, των ροών, που μάλιστα τέτοιες συμφωνίες ενισχύονται και από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι εκτίμηση υπάρχει για τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που μεγάλο κομμάτι αυτών των κυκλωμάτων έχει να κάνει και με το πέρασμα. Ποια η τύχη της συζήτησης της συμφωνίας με την Τινησία ή της προσέγγισης της Ισπανίας με το Μαρόκο? Αν μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν τα αποτελέσματα και η πείρα από τη Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης για τη μετανάστευση και τελικά ποια είναι η εκτίμηση, αν μειώθηκαν ή γιγαντώθηκαν τελικά τα κυκλώματα αυτά διακινητών, με την έννοια αν μειώθηκαν ή αυξήθηκαν οι ροές που οδηγούν ακόμα και σε ναυάγια σε αυτά τα εγκλήματα στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και βέβαια, πώς εκτιμάει η κυβέρνηση κατά κύριο λόγο ότι μπορεί να επιδράσει η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες ως ένα ακόμα προστατευτικό πλαίσιο που θα περιόριζε την ευαλωτότητα προσφύγων και μεταναστών, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών. Τα λέμε αυτά γιατί κατά τη γνώμη μας η απάντηση είναι προφανής. Συμφωνίες καταστολής και μάλιστα με χώρες οι οποίες βρυθούν από αμέτρητες καταγγελίες για βασανισμούς ξεριζωμένων, για ανοιχτούς διάβλους κυκλωμάτων διακινητών με κρατικούς και παρακρατικούς και στρατιωτικούς, παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Επίσης, επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας και η σύνδεση αυτών των οργανωμένων εγκλημάτων με θύλακες υποστήριξης εντός ακόμα και κρατικών ή παρακρατικών μηχανισμών, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, γιατί η διαφθορά προϋποθέτει και το διαφθορέα.
Μπορείτε να μας πείτε μία εκτίμηση ποιος είναι αυτός ο διαφθορέας, ποιος εκμεταλλεύεται δηλαδή τους ξεριζωμένους που φτάνουν στις χώρες της επαγγελίας, πώς πιστεύετε ότι και σε νομικό επίπεδο και σε, με άλλα μέτρα μπορείτε να έρθετε σε με αυτούς, να αντιμετωπίσετε όλους αυτούς. Και για να κλείσω με αυτούς τους χιλιάδες ξεριζωμένους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας χωρίς τη χαρτιά, γίνονται έρμεα των δουλομπερικών κυκλωμάτων. Ένα ζήτημα είναι γιατί δεν νομιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους δίνονται νόμιμα χαρτιά, ώστε να βγουν από το αόρατο καθεστώς που αντικειμενικά τους κάνει πιο ευάλωτους στα διάφορα κυκλώματα. Δεύτερο ζήτημα, χωρίς επιθεωρήσεις εργασίας τελεχωμένες, πώς θα καταπολεμηθούν αυτά τα δουλεμπορικά κυκλώματα, που φροντίζουν και με το αζημίωτο ότι η μεταφορά τους των εργατών γης σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα και με τις εποχικές ανάγκες της συγκομιδής, για τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιοκτητών εργοδοτικών εκμεταλλεύσεων ή στα εργοστάσια τυποποίησης. Πιο συγκεκριμένα να πω για τις γυναίκες μετανάστερες και πρόσφυγες, ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλο θέμα και γι' αυτό κάνουμε τόσες ερωτήσεις. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ακριβώς για να ενισχυθεί η ολόκληρη προστασία τους, με την έννοια ότι βρίσκονται ορισμένες από αυτές, ιδιαίτερα τις μετανάστες, καθεστώς παρανομίας, άρα ευάλωτες στα κυκλώματα, και κάτω από την έλλειψη και των αντίστοιχων ξενώνων φιλοξενίας, με βάση και την έκθεση αξιολόγησης της Γκρέβιο πρόσφατα για τους ξενώνες εδώ στην Ελλάδα. Κλείνω με ένα κρίσιμο όμως, που αφορά την πρόληψη, επειδή αναφερθήκατε, που για μας είναι το πρώτο. Το θέμα είναι τι μέτρα προτίθεται η κυβέρνηση να πάρει, πέρα από αυτά που ήδη αναφερθήκαν στην ενημέρωση και από τον κύριο Μοσκόφ. Γιατί εδώ πάλι ΜΚΟ θα κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Και το θέμα, να σας πω έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, για να αποκτήσουν ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά ενδεχόμενα θύματα trafficking, εννοώ ευάλωτοι σε τέτοια κυκλώματα, χρειάζεται να έχουν και μία σταθερή αναφορά. Δηλαδή, χρειάζεται να έρχονται σε επαφή, να αναπτύσσουν μία σταθερή σχέση με τους αρμόδιους επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι στα συμβουλευτικά κέντρα για τις κακοποιημένες γυναίκες, είτε είναι στους ξενώνες, είτε είναι υγειονομικοί ή μεταφραστές, το προσωπικό δηλαδή που στελεχώνει και τα διάφορα camp. Με αυτή την έννοια, και επειδή ένα μεγάλο ποσοστό είναι με συμβάσεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τη μονιμοποίησή τους. Λέω, είναι ένα μεγάλο θέμα, γι' αυτό και...